Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση. Ωραίος Σαρδάμ στην πρώτη πρόταση, καλά θα πάει αυτό. Το παιχνίδι όμως αναμένεται όντως να πάει καλά, καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ 86ers και Manchester United. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τέταρτη, μάλλον βρέθηκαν στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση σε πρώτο και δεύτερο όμιλο αντίστοιχα στην regular season. Και τώρα τίθεται αντιμέτωπες για τα playoffs μαζί των 16. Πρώτος στην θέση του για 3 Καρακώστας είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Οι Clippers που έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Αυτό για τους παίκτες του United. Πάει μπάλα στην ανήλυση που μας έκανε κάποιες δηλώσεις για να περάσει την μπάλα μέσα. Στην Άι έκλεψε, έκανε μια ωραία τρίπλα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αναφέρθηκε σε ακριβώς αυτό, σε καλή άμυνα, σε ψηλό σκορ και σε fast breaks. Σε γρήγορο παιχνίδι, όσον αφορά το πώς θα καταφέρουν να βρουν ρυθμό αυτός και οι παίκτες του. Όταν ρωτήσουν σχετικά στην πια 3 από την Πέμπτη, πριν άνθρωπο και τους Sixers. Στον καρύτερο rebound, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Να ρωτήσω στον πρώτο μόνο 0, Αλέξανδρος. Να look pass στη γωνία, στη Άισερ για 3 είναι άστατο το μάτι τους. Από τον Κωνσταντίνο Καρακώστα. Συνονίδης. Πούλη στη γωνία. Πάει μόνο στην μέσα, πάει στην baseline, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα παίρνει στον Καρακώστα, το νούμερο 7 είναι άστοχος. Αυτός θα πάρει το rebound. Θέλει να τρέξει πέρσι ένα από τα δύο, την μπάλα θα πάρει το foul. Πρώτο foul στην πρώτη αναμέτρηση της Sonic Arena για απόψε. Ο αγώνας μεταξύ Άξονα και φαβορίτους μισή. Ο Άξονας έχει κάνει το 1-0 με 80-70. 70-80. Οπότε αν κερδίσει θα πάει στο Final Four σου για 3. Σάστοχο από τον Καρακώστα, το νούμερο 7. Αναμπάνοντας από τον Χρυστοφίδη. Μικούδης. Συνονίδης θα γυρίσει, έχει ποστάρει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, γυρίζεται πολύ ωραία. Πρώτη πόντι και για τους μπλε απόψε. 2-2. Κάνει και ένα φάουλ. Κανένα μέχρι στιγμής η παίκτες της United. Σοφίδης. Στιάει πέντε στην επιλογή, Σαγκαρέ. Ψηλώσει την αρχή με Σαγκαρέ και με Στιάει και με Καρακώστα με νούμερο 0. Θα αφήσει την μπάλα, θα μπει μπάλα στο καλάθι από το jump shoot του Σαγκαρέ. Παρά το γεγονός ότι ήταν μαρκαρισμένος από το προσωπικό του αντίπαλο. Πηγούτη κατεβάζει το τρίτο σκορ για τους Sixers. Δεν θα βάλει το σκορ από τον Σιμεωνίδη. Σκοστή πάσα. Χαμηλά και ρολυμάτος. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχο. Την πάρα θα περάσει εκτός. Βέρβις. Από αυτούς αυτός που δεν έχει νούμερο ποιος είναι. Ευχαριστώ. Δεν παραφορά. Περικούδης. Βγάζει την μπάλο φέτη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Λιγούδη. Συμφωνία στη Άγια απέναντί του. Ρολμάτο στα 5 έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Για 3 θα το πάρει. Ο Φραγκή είναι εύστοχο στη λήξη του χρόνου τη επίθεση. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι 5-4. Στη Άγια. Στα 18 δευτερόλεπτα. Φραγκώστα για 3 είναι άστοχο. Πάει δίκτυο το θετικό ρηπάνω. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Συνεπώ κατοχή θα αλλάξει. Αναγγίζεται στο ιστορικούδι, καθώς θα κατεβάσει την επίθεση για τους Sixers. Παδόπουλος είναι πάλι για 3, είναι έστοχος αυτή τη φορά. Έχει πάρει λίγο προσωπικά, η αλήθεια είναι, τώρα μικιώνεται. Σοφίδης. Σοφίδης είναι για 3 στα 15 δευτερόλεπτα, χωρίς να αλλάξει την μπάλα, είναι έστοχος. Κάτα χειροκροτούμενο τόσο από πάλι, όσο και από εξέδρα. 8-7. Μάλιστα. Τσιγκούδης. Σκάει επέναντί του. Η ρολιμά τους έχει ανέβει σκληρά. Θα δώσει ένα screen και υπάρχει φάουλ. Αντιστεάει στον Τσιγκούδη. Τσιγκούδη σε παραπορά χέρι με χέρι. Πήρε αυτόν τον ρολιμά του. Τρεις είναι άστοχο. Υπάρχει φάουλ για 3 βολές. Όπου έχει κάνει ο Χρυστοφίδης. Και πολύ αντισκόταν ο Σιμεωνίδης. Πρώτη, να μην
δικαίωμα για μία ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης που να διεκδικεί ενεργά το επιθετικό rebound. Ή και όχι τόσο ενεργά. Airball. Ναι, τουλάχιστον στο Στεφάνι, λέει ο Παπαδόπουλος. Μία στις τρεις λοιπόν. Η Σμιονίκη. Σοβίδης. Μιχαήλ Καραγώστας, νούμερο 7, πάει μόνος μέχρι μέσα, βγήκε μικρό διάδρομο. Βρήκε όμως και αντίσταση από τον Ρικούδη. Σου για τρεις αγκαρές θα το πάρει, έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άνθρωπος που πήγε να σπρώξει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ο Χρυστοφίδης. Χοπ, την μπάλα πέρασε. Πάνω στο σκύλι του πλατφόρμα. Δεν συμβαίνει εκεί τέτοια αυτό. Πάμε στην άκρη, συνέβη. Anyway, Ρικούδης θα πάρει ένα σκύλο για το ρολιμάτο, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άνθρωπος. Σκάι έμεινε λίγο πίσω. Πάρει τώρα την μπάλα από τον Σαγκαρέ, ο οποίος κατέβασε το rebound. Πάει μόνος μέχρι μέσα, θέλει να τρέξει, θέλει να γυρίσει. Και δύο παίκτες. Στην πλάτη του και κερδίσει τελικά το φάουλο από τον Ρικούδη. 2-2. Φτιάχνει την επαναφορά, Καραγώστας. Οπότε έχει τρόλεπτα. Καραγώστας θα γυρίσει ένα jump shoot μετά από δύο... Σε δεύτερο χρόνο γράπωσε την μπάλα ο Χρυστοφίδης. Και θα κερδίσει το φάουλο από το γερολυμάτο. Ένα ακόμα φάουλο, 3-2. Κάποιος γκαζόνι έτσι από τον Καρίνα. Να προσέχετε να φοράει κράνος ο Λεπίδος τουλάχιστον. Καραγώστας για τρεις από την επαναφορά. Είναι έστοχος με νούμερο 7. 9-10, απλό μπάσκετ, αλλά όχι απλοϊκό, φάουλ τώρα, τον Καραγώστα με τον νούμερο 0. Πολλά φάουλ στις τελευταίες φάσεις, απανωτά. 3-3, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες από ένα φάουλ. Ένα είναι στο πιο σοφής, πιο σωστή. Σημανίδης στην επαναφορά, λογής. Λογής πάει ανάμεσα από δύο, κάλυψε πολύ τα πέντε το χώρο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στο Σαγκαρέ, ο οποίος έμεινε πάνω του. 11-10, Σαγκαρέ. Δεν το Χρυστοφίδη. Σαγκαρέ πάει μέχρι μέσα, μπορούσε να κάνει τον ανάποδο, λέει, δεν το έκανε. Για τρεις Καραγώστας το νιώθει, είναι άσομος όμως αυτή τη φορά. Ρικούδη στο rebound. Ρικούδης, ζήτησε ο Σιμανίδης την πήρε. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ένα side step, για τρεις είναι έστοχος. Δεν ήταν ακριβώς ελεύθερος, αλλά έβαλε την μπάλα στο καλάθι. 14-10 λοιπόν. Συν 4 για τη Sixers. Βάζει την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την αυστηρή βραδιά. Μπουρούδης έτσι πάει να περάσει στο παρκέ. Υπάρχει την φλέξη, δεν κατάφερε να σε κρατήσει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος που πάρει το στήριγμα. Η πρώτη αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλιστα, Καραγώστας με το νούμερο 0 και με το νούμερο 7 περνάνε εκτός. Μπουρούδης πράγματι περνάει στη θέση του. Συμπληρωτή ο Παλιογιάννης. 3-4 λοιπόν, όπου έχει κρατήσει το Χρυστοφίδη. Συμπληρωμένο ομαδικά λοιπόν, 4-35 από μένα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Συμπληρωμένο. 7-0 λοιπόν το σερί που τρέχει εντός εισαγωγικών τρέχει ο Παλαιοσμάνος που φέρνει το 2-9 στο 9-9. Δεν πάρει φόρα που λένε στην Master League. Υπάρχουν βήματα κατά την εκκίνηση της προσπάθειας του Ρικούδη. Συχνό λάθος σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτό και το να πατάει ο εκάστοτε παίκτη στην γραμμή. Σαγκαρέ θα δώσει ένα screen. Θα κλειστεί από δύο, έχει κάνει βήματα. Back to back βήματα από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Μπουρούδης αυτή τη φορά. Πολλές φορές θα επιλέξει τη φράση αυτή τη φορά. Anyways, τύχω απέναντί του από δύο παίκτες. Και είπε πως στην παράβαση. Παπαδόπουλος. Με κανόνι του είναι επίθεση. Θα πάρει ένα σκέπτο λίγο γερολυμάτου. Πάει αντίθετα με αυτό και παίρνει και το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος επιθετικό rebound όμως. Από τον Σιμεωνίδη ο οποίος θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Sidestep
βγαίνοντας ανάποδα από το σκριν και παίρνει και το τρίποντο. Okay. Πολύ αυτοπεποίθηση. Σαγκαρέ μέσα το Eurostep θα αφήσει την μπάλα στο κράτη. Μπάλα μπήκε και βγήκε, θα κερδίσει το φάουλ. Μιλώντας για αυτοπεποίθηση, Μουστάφα Σαγκαρέ καταφωνεί. Συμπληρωμένα ομαδικά και για τις δύο ομάδες τώρα. Οποιοδήποτε φάουλ για τα επόμενα 3 και 48 αγωνιστικά σημαίνει πολλές. Άστρο στην πρώτη. Φιλός της Μάντσεστερ. Έχω στη δεύτερη, πήγε να βγει πίσω από το φραγείο Sky. Να μου δέψει το ενδεχόμενο πιθανό rebound. Το γης. Συνεμίζει στην πια τρεις χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο. Είναι άστοχος πιθανό επιθετικό rebound. Για τρεις Παπαδόπουλος και αυτός και πάλι είναι άστοχος. Κάει τον rebound, τρέχει από ανάντη. Χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Πάει μόνος για το coast to coast. Πήγε ενδεχομένως να πάρει και το foul. Ήταν και ο Σαγκαρέ ο οποίος πήγε να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν το κατάφερε. Και ζήτησε time out ο Καρακώτης. Νούμερο 7. Την πρώτη ευκαιρία θα είναι το πρώτο time out στον αγώνα. Λάθος πάσα. Προγύθηκε, κάνει μια βόλτα στην baseline. Μπορούδης πάει μόνος για το coast to coast. Ήταν βγάλει μια πάσα στο site, δεν κατάφερε. Παπαδόπουλος με μακρινή πάσα στο Σιμεωνίδη. Δικούδης στα 19 δευτερόλεπτα μαρκαρισμένο στο πια 3 είναι άστοχος. Σαγκαρέ το rebound έχει πάρει φωτιά το παιχνίδι στις τελευταίες αρκετές φάσεις. Σεάι. Σεάι θα δώσει και το screen ο Σαγκαρέ στο πια 3. Στο πια 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από το Ρικούδη. Δικούδης ζήτησε δεν πήρε ο Σιμεωνίδης. Πάρει μας και ένα γερολυμάτο. Κράτημα που είχε χαρακτηριστικά ο ένας από τον δύο ρεφς. Πάλι που έχει χρονίσει στο STI και είναι για δύο βολές. Πούδι και υπάρχει τώρα. Θα πρέπει να αγγελθέν time out για την ομάδα της Manchester. Οι βολές θα εκτελεστούν μετά από αυτό. 16-11 λοιπόν, 2 και 37 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχει ανέβει ο ρυθμός κατακόρυφα στις τελευταίες φάσεις και από τις δύο πλευρές επιστρέφουν σε πολύ λίγο πριν τα μαζί. Στροβή λοιπόν στον Ικαρίνα, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Ρικούδης εκτελεί βολές μετά το time out. Οι δύο ομάδες εξάντλησαν το χρόνο που είχαν. Άσχημα στο Ρικούδης στην πρώτη βολή. Ο Ρικούδης έχει περάσει στον πάγκο. Έφτασε στο δεύτερο ο Ρικούδης μία στις δύο. Το νούμερο 3 έχει περάσει στο παρτιστές του. Στους τρεις παίκτες. Ένας και δύο με το ίδιο επόμενο. Καλή φάση. Ο Γιάννης κύριο από Σαγκαρέ. Ένα side step δεν πήρε το τρίποντο, στο για 3 θα το πάρει ο Κούντος, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Αλλά λάθος πάσα. Ο Δάκας ο οποίος έχει περάσει και αυτό στο παρκέ. Συγκρατεί την μπάλα, Σαγκαρέ. Ο Δάκας. Μέσα πήγε να βγάλει μια πάσα στον Σαγκαρέ, δεν κατάφερε. Ο Μουρούδης, από το λάθος του Παπαδόπουλος. Στο για 3 στα 19 δευτερόλεπτα μαρκαρισμένο από τον Σαγκαρέ. Είναι άστοχος. Ο δεύτερος θα πάρει το rebound, πέρασε το φαγί. Ένας από δύο πάει για το coast to coast, έκανε μια προσποίηση για πάσα. Θα βγάλει τελικά στο δεύτερο χρόνο. Βρούτης, θα δώσει ένα screen και την μπάλα στο Καρακώστα με το νούμερο 7. Από το δεύτερο θα γυρίσει. Θες ένας από τρεις παίκτες συνολικά. Υπάρχει jump ball, σύμφωνα με το ref, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στη φάση. Και να κάνει spin move απέναντι ανάμεσα σε τρεις παίκτες ο Καρακώστας. Okay. Αλλαγή για το κόμμα λοιπόν. Το βελάκι έδειχνε 86ers. Επειδή έχουν τώρα την κατοχή και τη διαφορά υπέρ του με 6 πόντους. Λυκούδης. Θα δώσει ένα σκρίνο για το λιμάτος. Το γης άλλαξε ωραία, θα πάει μέχρι μέσα. Η μέρα πέρασε. Οπ, τι έγινε. Η μπάλα έχει περάσει πάνω από το ταμπλό. Και την έπιασε ο Σαγκαρέ και βγήκε εκτός θεωρώντας ότι μέτρησε πια έξω καθώς η μπάλα πέρασε πάνω από το ταμπλό. Αλλά μάλλον δεν είχε περάσει εκτός. Δεν είχε ακουμπήσει τέλος πάντων. Συνεπώς υπάρχει αλλαγή κατευθείς. Κάνω να περάσει πάλι εκτός. Συγγεί και η γραμματεία τώρα στο πάγκο της Μάντσεστερ. Καλαγώστας. Το νούμερο 7 κάτω από τα πόδια του συγκεκριμένου αντιπάλου. Του συγκεκριμένου του Καρακώστα πήγε να περάσει.
την μπάλα στο Σαγκαρέ. Έγινε, αλλά το συγκράτησε. Το για 3 έστοχος. Πάλι ο Γιάννης. Στην πάσα αυτή στη μπάλα στο καλάθι για τον Μάρκο. Ο Μαρκουλιάν είναι άστοχος, τον πάρα τον Βαρδάκας. Ο Γιάννης, Βαρακώστα σου για 3. Είναι έστοχος και πάλι δείχνοντας τον πάγκο χαρακτηριστικά. Και όντας χειροκροτούμενος από αυτόν. 17-11 λοιπόν, έχει γίνει 17-17 σε περίπου ένα αγωνιστικό λεπτό. Πάμε να σκέφτε το διαρκημάτο. Ρούλης πάει μέσα, θα του δίνει την μπάλα, θα βγει το πικερό, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έχοντας βάλει δύο παίκτες στην πλάτη του αυτός. 19-17 στο καλάθι διαφορά. Τελειώνει το 0-6 σερί των τεχνικά προσυνόμενων. Σαγκαρέ, 6 δευτερόλεπτα, όλα για την Μάντσεστερ. Βάζει πλάτη, κερδίζει το επιθετικό φάουλο από Παπαδόπουλος και κερδίζει το αμυντικό φάουλο από τον Ναγκίο Σαγκαρέ για δύο βολές. Θα ενισχύσει και στις δύο, οι δύο ομάδες θα βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στους 19 πόντους. Δεύτερη πράγματι, 19 όλα. Αυτό θα πάει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος θα κερδίσει το φάουλο του Σαγκαρέ. Δύο ακόμα βολές. Σαγκαρέ έβαλε δύο βολές και τώρα δίνει την επιλογή στον Παπαδόπουλο. Θα βάλει και αυτός δύο πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως άκουσα πρόσφατα και μου αρέσει να το υιοθετήσω. Έστω στην πρώτη βολή. Βοδόπουλος 20-19. 2,3 που μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 19. Άλλο 20. Έστω στη δεύτερη, 2,3 για να δούμε. Τι μπορούν να βρουν. Σαγκαρέ. Τον Γιάννης. Ένα δευτερόλεπτο. Θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Είναι άστοχος. Ένα δευτερόλεπτο. Απλώς για να βγει. Και βγήκε και εκτός καλαθιού. Δεν πήγε μέσα. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 21-19. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Όλα τα προγνωστικά πρότειναν, έκαναν σαν τζεστ τέλος πάντων ότι το παιχνίδι πρόκειται για ντέρμπι. Αυτό βλέπουμε στην πρώτη περίοδο. Πολύ tactical παιχνίδι, αρκετά συμπανεβάσματα τόσο στο ρυθμό όσο και στο σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση από όλες τις πλευρές και από το δραστεάματο, κυρίως στα πρώτα λεπτά και βαθμολογικά. Τέταρτο με πέμπτο, σαν θεσμό λοιπόν. Υπάρχει λάθος τώρα. Τώρα μόνο ακόμη έχει περάσει εδώ. Μικούδης. Μικούδης. Παπαδόπουλος. Μιάδης δείξει την μπάλα για ρελμάτος. Το high low πήγε να βγει. Ο Καρακώστας δεν έχει πέρα. Θα συγκροτήσει την μπάλα. Σαγκαρέ. Στεάι θέλει να τρέξει. Πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Παραλίγο καλάθι και φάουλ. Η μπάλα περπάτησε. Στη Στεφάνη. Έγκλειψε εντός εισαγωγικών. Πολύ μεγάλο μέρος αυτής. Πάρα πολύ αθλητικός, πάρα πολύ αλτικός ο Ρικάρδος Τράιν. Συνυπάρχει τον Μουσταφά Σαγκαρέ στην front line της Μάντσεστερ. Έτοιμο την πρώτη βολή. Στη δεύτερη πήδηξε ο Σαγκαρέ για να πάρει το επόμενο ενδεχόμενο θετικό rebound. Μπερμπής. Το 70 ποιος είναι. Περιττός, περιττός. Σε αυτή πάσα. Νικούδησε ένα jump shoot, έστοχος. Δύο πόντους προφανώς όπως λέγει ωραία. 23-21 λοιπόν. Το φίλος του έχει περάσει εντός, έχει ρίξει κάτω το προσωπικό του τεπέλα, ο οποίος κερδίζει το επιθετικό φάουλο από αυτόν. Μερικούδης σηκώνεται τώρα στην πίσω, πίσω στο κεφάλι, μετά το λάθος. Κάνει ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει ένα δεύτερο άσχημα. Υπάρχει
Γιάννης περνάει εντός, Χριστοφίδης εκτός. Ο Γιάννης μετά από πολύ πολύ λίγη ώρα, από ούτε ένα αγωνιστικό λεπτό μετά. Είναι μέσα, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ρελμάτος, καυτή πάσα, σου πια τρεις από πάρα πολύ μακριά. Ο Βοδόπουλος είναι άσχος και Ρελμάτος στο επιθετικό rebound. Αφήσει την πάρα στο καλάθι και έτσι το φάλο τον Παλιγιάννη. Τι έκανε εκεί πέρα. Ο Βοδόπουλος πάσα λέει χαρακτηριστικά. Χαίρε το λόγο του στην ονοματεία. Τρομακτικό σου, τρομακτικό το γεγονός ότι σε ένας τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τέτοιο ντέρμπι, τι είναι καν τέτοια προσπάθεια. Χωρίς να τελειώνει καν ο χρόνος του πίξης. Έχει την πρώτη βολή για Ρελμάτο. Θα καλέ διορθώνω, μπαίνει μισό από τα σίγμα. Κανακώστας πήγε να συγκρατήσει την μπάλα με το 7. Δεν κατάφερε, βγήκε εκτός μαζί με αυτήν, συνεπώς αλλαγή κατοικής. Νικούδης. 24-21, 1-2 τα ομαδικά. Νικούδης. Στα 15 δευτερόλεπτα, ρολμάτος ένα jump shot από 6 με τον Βορόλα, φέρνει στο υψωμένο χέρι του φυσικού του τυπάτου Σαγκαρέ, είναι άστοχος. Σιά ήθελε να τρέξει, παλιάς τεχνικός και το πέρασε ανάμεσα από δύο, πάει ανάμεσα. Πάει απέναντι σε τρίτο, Χαρισμιάδης στο rebound. Κούδης. Τον εμπίτου Καρακώστας με το νούμερο 7. Νικούδης. Ρολμάτος θέλει με χέρι του πάλι Νικούδης, ούτια 3. Είναι άστοχος, πάει Καρακώστας με το νούμερο 3 για να πάρει το rebound. Θα φέρει στη Άι σε ένα ακόμα αμυντικό, θέλει να τρέξει και θα πάει απέναντι σε respect αυτή τη φορά. Και θα μπει στην τρίπλα. Σαγκαρέ. Ο Γιάννης, ωραία πάσα, πήγε να βγάλει σε πολύ πλεονεκτικό σημείο το προσωπικό του. Το συμπέκτη του μάλλον, τώρα εγώ στο νούμερο 7, δεν κατάφερε. Τα λεκλάπηκε, ήταν δύο αντίπαλοι μέση. Ο Βοδόπουλος, ενώ μέσα σκαστή πάσα, καθώς μία ακόμα σκαστή πάσα, συγκρατήσει ο Βοδόπουλος. Νικούδης, με τα πολλά, έχει βρεθεί ελεύθερος, σούτια, 3 είναι έκτοπος, 27-21. Καρακώστας, το νούμερο 7, το mind game του προσωπικού του αντίπαλου και σήμερα το όνοματό του. Πάρει ένα σκρίνα από τον συνονόματό του συμπέκτη του, θα συγκρατήσει την μπάλα. Εντάξει, πολύ ψηλά στις κερδίσεις του ΑΕΙ. Θα να παίξει τα πόδια τον Παπαδόπουλο, θα σταθεί στον αέρα για να κερδίσει. Όχι, τι έγινε! Ο Γιάννης αφήνει την μπάλα στο καλάθι με το ένα χέρι. Το rebound, 27-23. Ένα κλέψιο στο ΑΕΙ, ομυρική μάχη, θα να πέσει με κάτω. Μαρτυρίες. Ένα, δύο ταματικά. Ένα, δύο ταματικά, λοιπόν. Και κατοχή για ID Sixers. Καρακώστας, το νούμερο 3 στην παραφορά, Χαρισμιάδης, πάλι Καρακώστας. Και το νούμερο 0, απέναντί του θα κερδίσει. Όχι, διορθώνω. Επιθετικό φάουλ. Καρακώστας να πάρει το μπάλα. Το λιμιτέρι του. Εντάξει, λίγο, όλα καλά, σου για 3, είναι άστοχος, στεάει. Το ριμπάν και ο ρελμάτος, Νικούδης. Ωραία πάσα Χαρισμιάδης, βρέθηκε ελεύθερος, κάνει μια προσπίση ανάποδο, λέει άπειρα άστοχος, ο ίδιος είναι φυσικό ριμπάουν. Ανάμεσα από δύο παίκτες θα γυρίσει το φάουλ τελικά από το Σαγκαρέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί βολές. Να δούμε, πράγματι, σε αυτόν έχει χρεωθεί. Είναι άσχημος τελικά στην καταβολή. Προσπαθούμε να τα παραλαφτά από τους συμπαίκτες του. Δεύτερη υπάρχει rebound από τον Στεάι, ο οποίος θέλει να τρέξει, ανοίγει το γήπεδο. Μόνος μέχρι μέσα χρησιμοποιεί το κορμί του, στέκεται στον αέρα. Είναι άστοχος, ο Σαγκαρέ πάρα πολύ συμπαίκτες, το επιθετικό rebound δεν τα κατάφερε. Πήγε να φτάλει,
γυράσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Ο Καραγκός το νούμερο 3. Μπάλα πήγε στο Στεάι, ο οποίος αστόχησε με ένα δεξί hook. Τα πλόγια σίδερο. Καραγκός το νούμερο 3 τώρα. Κάτι πάσα, Χαλιμιάδη στην κρατή. Γιάννης είναι συντηρής, κάτι πάσα στο Γερολιμπά, το πέρασε, θα αφήσει την μπάλα, πέρασε μια στροφή ο Γιάννης. Τριμπάλ θέλει να τρέξει. Στεάι είναι αριστερά από αυτόν. Συγκρατεί μια πάσα η οποία ενδεχομένως να μην προοριζόταν για αυτόν ο Σαγκαρέα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ενδεχομένως να προοριζόταν για τον νούμερο 7 η πάσα, έχει πέσει κάτω. Σηκώνει τον δωρεωτικό της πάλι. Υπάρχει. Time out που έχει χρεωθεί. Όχι που έχει χρεωθεί, και έχει πάρθει δε πάνω. Λάθος ρήμα από τους Aegis Chiefs, έτσι έπρεπε πολύ λίγο με τον Λαντρό. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου η αναμέτρηση 27-25. Έχει δοθεί και μια παρατήρηση, αν δεν κάνω λάθος, τον Ρικούδη από τον ένα των δύο ρεπς. Χαρισμιάζει παρόλα αυτά, 27-25 το ντέρμπι, καλά κρατεί, θα το πω όσες φορές μέχρι να γίνω κουραστικός, νομίζω έχω γίνει ήδη αυτό το οποίο έχει φύγει. Θα βρίσκει πάλι το καλάθι με ένα fade away, είναι άσχομο. Χαρισμιάζει τον Βενέτσο Παγιογιάννη. Στεάει, φανταστική πάσα στην κρατή και την μπάλα. Αλλά όχι την κατευθείο καρακός με το νούμερο 0. Μια μακρύ πάσα, πέρασε. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Ερκούδης, ήταν δύο παίκτες μπροστά δύο αντίπαλοι και κατάφερε να συγκρατήσουν. Συγκρατεί και ο... Ωχ, ωραία, υπέροχη συνεργασία. Συγκράτησε και ο Σαγκαρέ και όχι μόνο συγκράτησε, έπαιρνε και μια πάσα μια assist άλλη στον Καρακώστα με το νούμερο 0, ο οποίος κερδευτεί ελεύθερος και ζήτησε την μπάλα. 27 όλα με μια πολύ λιγουσία εκεί στην εργασία. Κάθε πάσα δεν θα περάσει. Πολύ λιγουσία. Στην προηγούμενη φάση με το άλλο για κάποιο λόγο σταμάτησα να μιλάω. Κόλλησε λίγο εγκεφαλός με την Περιμένεις. Για τα δευτερόλεπτα πηγαίνει να κλέψει. Τι κάνει ο Καρακώστας. Συγκρατεί την μπάλα ο Ρικούτης όμως. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ο Ροδόπουλος στα 3 σουτιά. Τι έχω την εντύπωση είναι άστοχος. Σε Άι το rebound. Δεν είναι ways για τους μπλε. Σε Άι θα είμαι όλος μέχρι μέσα. Μαγεί το coast to coast είναι άστοχος αυτή τη φορά. Δικαιώθηκε και καταχειροκροτείται. Και από πάγκο και από εξέντρα. Θα περάσει το δεύτερο μετάλλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ρικούτης. Ρικούτης. Πάει μόνο στο μέσα και είναι μια προσπίση το πασάρι στον παίκτη της αριστεράς. Συγκρατεί την μπάλα ο Καρακώστας με το νούμερο 0. 2-2-1. Ζήτησε και πήρε ο Σαγκαρέα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι παραλίγο να καρφώσει. Κάπως έτσι να φίλε. Να μπει στο top 1 κατευθείαν. Όπως και να έχει, δύο πόντι είναι δύο πόντι. Όπως συμβαίνει στο πόντι. Κάποτε Καρακώστας. Τρία νικούδης. Ζήτησε και πάλι πλάντη τον Καρακώστα με το νούμερο 7. Γυρίσει για το κλέψιμο να κάνει το φάουλο. Καρακώστας με το νούμερο 7. Γερολυμάτος. Είναι με χέρι στο Ρικούδη και πάλι. Ρεμάτος από τότε με τα αναφορά. Ρικούδης στα 7 δευτερόλεπτα θα δώσει την επιλογή ο Χαλιμιάδης. Του λέει που να πάει σε για 2. Είναι άστοχος ο Γιάννης. Στεάι θέλει να ανοίξει και πάλι το γήπεδο. Πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Μια παρατήρηση τώρα στον πάγκο της Manchester. Δεν μετράει τίποτα. Δεν μετράει λίγο. Υπάρχει φάουλ που έχει γνωρίσει το time out που έχει καλέσει και πάλι η ομάδα των 86ers. Λίγες φάσεις μετά από το προηγούμενο. Δεν υπάρχει καλά φάουλ. Από το Στεάι στην προηγούμενη φάση επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μετά. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Μετά στα screen είπε χαρακτηριστικά λίγο πριν ξεκινήσουμε ξανά και τη μετάδοση ο Χριστοφίτης από τον πάγκο που έχει περάσει τον πάγκο 4 ώρα για τη Manchester. Πάει μόνος μέχρι μέσα, το έχει πάρει προσωπικά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Στεάι. Θα μπαίνουμε στη screen. Για μία ακόμα φορά, πολύ κοσμή αντιπάλη ρακέτα των 86ers. Μιας και μιλάμε για στους 6 πόντους είναι η διαφορά υπέρ της Manchester αυτή τη φορά, χέρι με χέρι. Από τον Βοδόπουλο στο Χαρμιάδη. Μιλάτε στο γυρίσει, κάνει κάποιες προσπίσεις, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος με ταμπλό, θα σμπρώξει την μπάλα εκτός. Ο Καρακώστας με το νούμερο 7 πήγε να γραπώσει την μπάλα. Δεν κατάφερε. Ένα ομαδωράκι εντός εισαγωγικών για τους Σλε. Αγγίς, Χρυσμιάδης. Ο Καρακώστας περάσει στον πάγκο Παπαδόπουλος.
κούραση. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχει κουράσει. Σημειονίζει μετά από την ώρα στο παρκέ. Έτσι έχει σίξερ. Καργότας. Θα φάει σαν καρέ. Πάει μόλις μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Έχει σαν διάδει. Έλλειψε ο τρίποδο και ο Στεάι πήγε να πάρει το εθνικό rebound, θα διώξει την μπάλα εκτός. Συνεπώς αλλαγή κατοχής για τους Sixers. Ζήτησε χαρισμιάτης, δεν πήρε, ζήτησε αρκετά έντονα. Συνεπώς θα σου πια τρεις σημεωνίδες απέναντι στον Παγιωζιάννη. Είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλό να πάρει το rebound ο Σαγκαρέ. Στεάι, αφαιρεστερή, Τέριγαμ. Σταματάει τώρα απέναντι στον Παγιωδόπουλο. Θα έχει κόντρα σε όλους και σε όλα πολλές φορές. Πάρει ένα screen από τον Σαγκαρέ. Καλώς με το νούμερο 7 σου για 3 συνάδελφος, ζήτησε ο συνονόματος με το νούμερο 0. Ήρθε πάρα πολύ ψηλά. Παλιγιάννης πήρε τελικά τον κυκτό ριμπάου του Σαγκαρέ και θα αφήσει πάρει το καλάθι. Για μία ακόμα φορά 29-37 του συν 8 πλέον. Η ομάδα του Μάντσεστερ. Αρκετά ψηλό σκορ. Αλλά 8 πόντι με 8 πόντι. 2-35 έχουμε τελειώσει την περίοδο. Ωραία πάσα που χαρά λίγο το καλάθι και φάουλ. Από το Χαριζμιάδη που θα κερδίσει δύο φορές. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον 400 με το νούμερο 0. Ωραία σκορ στην πάσα. Ο Αλέξανδρος περνάει εκτός για Μάντσεστερ, Μαρδάκα στη θέση του και μία ακόμα αλλαγή στο Φίλι στη θέση του Καλακάτω με το νούμερο 7. Στον όνομα της Μάντσεστερ περνάνε εκτός. Συνεχίζεται μάλλον. Εκεί, να εξαφανιστώ από πρόσωπο της. Αυτό θα συγχρώνει πολύ ο Ερμιάδης. Είναι δικαίωμα για μία ακόμα. Και άμα μπει είχαν πραγματικοί παίκτες. Μάντσεστερ 30-37, πράγματι μία ακόμα αλλαγή. Λούδης περνάει εντός. Ο Γιάννης στον πάγκο, χαμηλώνει τώρα το σήμα λίγο της Μάντσεστερ. Παρ' όλα αυτά, στα καρέ και στη Άι παραμένουν εντός. Στο Βίδης. Στο Βίδης στα 15 δευτερόλεπτα. Στη Άι στα 10 θα γυρίσει για 3. Θα το πάρει χωρίς βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Μαρδάκας. Τον δικό ριβάλλον τον Χαρισμιάδη και σετ επίθεση τώρα για τους Sixers. Χαρισμιάδη στα 12 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, κρατάει σταθερό, γυρίζει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν είναι στο Στεάι. Είναι έστοχος. 32 λεπτά, τελευταίο δίλεπτο για τη δεύτερη περίοδο. Στεάι πάει μέχρι μέσα, τρομακτική μία ακόμα προσπάθεια. Πάλι θα περάσει εκτός. Να τους προσπάθει του Στεάι. Και παραμένει για την Manchester. Στην μπάλα εκτός ο Χαρισμιάδης. Βλέπει τον φωνάζει ο Ρίγος στο στομάκο στο Χαρισμιάδη. Στη Άισιν για 3 έχοντας τον απέναντί του. Χαρισμιάδη να άσχος πάρει το rebound. Βοδόπουλος κλειστά. Συγκρότει την μπάλα. Βοδόπουλος. Μια στον Συνανίδη. Κλαπεί τελικά η μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα. Πάνω που έχει χρήσει τον Συνανίδη. Τώρα θα παρακολουθήσουν οι αλλαγές. Δύο αλλαγές που είχαν διαθέσιμες και έχουν ακόμα διαθέσιμες. Οι Sixers και ο Ρημάτος και ο Ρικούδης περνάνε εντός. Χρησμιάδης και ο Μαυροδόπουλος εκτός. Εκτά πλέον οι παίκτες του Ρίσου. Το μάτος των 86ers. Στην πάσα πήγε να περάσει στον γερολυμάτο. Τώρα περνάει εκτός και περνάει και στον μπάνερ. Ο οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Anyways. Στην πάσα δεν θα καταφέρει να την κρατήσει. Σαγκαρέ και μάλιστα
Και χειρός αυτού θα περάσει μπάλα εκτός. Δεν γύρω δεχείς. Πάσα Ρικούδης στην κρατή. Πάσα και πάλι χερολιμάτος. Ζήτησε Σημεωνίδης. Θα πάρει. Φίλιπ Λάιν. Φωνάζει κάποιος από τον Πάγκο της Μάτζης. Ζήτησε για τρεις. Είναι άστοχος ο Βραγκής. Ο Βραγκής και ο Ρικούδης. Βέβαια και περιμένει δύο παίκτες πάνω του στη ΑΕΚ. Θα ημώρωσε μέχρι μέσα τον Γιούρος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλά του για μία ακόμα φορά. Μια παρατήρηση στο στη ΑΕΚ. Λέει όποιος πιάσει ξανά την μπάλα είναι tough. Έρχεται τον δύο ρες. Μετά από καλά την εννοεί προφανώς. Αν οι παίκτες δεν πιάνουν την μπάλα υπάρχει πρόβλημα. Δεν παίζει την μπάσκετ αλλιώς. Ωραία πάσα συγκρατεί ο γεωγραμμάτος από τον Ρικούδη. 10 δευτερόλεπτα θα γυρίσει ένα jump shoot. Είναι άστοχος airball. Παρδάκια στο rebound. Στη ΑΕΚ. Είναι καλή άμυνα να κάποιος όπως φύγει σε εσένα. Τρεις με ταμπλό είναι άστοχο όμως. Μπρούδι, τελευταία επίθεση λοιπόν. Όλοι φανάζει κάτω από τους 86ers. 13 δευτερόλεπτα όλα με τους μπλε. Μπρούδις, για να δούμε θα ανέβει κάποιος να δώσει screen. Το γης είναι έτοιμος. Και ο γερολυμάτος θα ανέβει και ο Καρακώστα θα δώσει ένα screen στο TI. 2 δευτερόλεπτα, ο Ρικούδης πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Ένα setback για 2 είναι άστοχος. Είχα την μπορούσε να υπήρχε και μια τέτοια απίθεση. Τελείωσε στη βάση της Στεφάνης. Κατ' συνέβη 32-40 λοιπόν. Σκορ πρώτου μισού στο σύν 8. Η ομάδα της Μάντσεστερ. Ένα παιχνίδι με πολλά σκαμπανεβάσματα και στη δεύτερη περίοδο. Οι προβαδίσματα με ελάσσονταν. Ένα βρίσκεται μπροστά. Αρχιτέ πόντου και οι 86ers πλέον βρίσκονται πίσω με 8 και καλούνται να ανέβουν το βουνό στο δεύτερο. Μισό επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό στην αναμέτρηση. Πρώτη κατοχή για τους 86ers. Μιλμάτος. Βρίσκονται πίσω από αυτός για τρεις μετά από ένας Heidzeb είναι εύστοχος. Παπαδόπουλος που απελευθερώθηκε. Και... όντως έχει ξεκινήσει το δεύτερο μικρόνο. Μαγκαρέ, θα αποστάρει, όχι, θα βγάλει μια πάση στον Καναγκώστα με το νούμερο 0. Είναι άστοχος, θα βγει το rebound από το γυρολυμάτο. Λικούδη. Λικούδης, θα πάρει ένα screen από το γυρολυμάτο. Ο Δόβλος. Λογικά αυτός ένα screen από το γυρολυμάτο και ο Σιμεωνίδης θα δώσει το rebound στο δεύτερο σου για 3. Στην εταιρεία, Σέριμπολ, 3 δευτερόλεπτα, έχει ανανεωθεί. Δεν έχει ανανεωθεί, θα βγει στο Μάτσε τα έψω για 3 θα το πάρει ο Χρυστοφίδη. Σε αγωνίζει με την ελεύθερη είναι άστοχο. Σε καρέτε με την κόρη μπάουν, όχι. Είναι λάθο να συγκρατήσει πριν γύρω. Θα καταφέρει το σταμικό. Λοιπόν, είναι καρακό που θα δούμε τα μάτια του παραμένει μετά από το σκρίμ που πήρε από το κεφάλι του Λοιπόν. Λοιπόν, πήρε από τον Παπαδόπουλο στην γωνία. Τα δευτερόλεπτα. Γυρίσει ωραία πάση για να βγάλει την κατάσταση. Ακόμα 6 λοιπόν, αν έπιεζε την παραφορά. Σιμεωνίδης, βήματα. Πάρ' το φωνάζει κάποιο μπάγκο. Λέει οι Sixers. Τον προέτρεψε να πάρει το τρίποντο. Σιμεωνίδη. Γιάιπ. Πιο χαμηλό τέμπο. Όσο μπορεί τέλος πάντων, Γιάιπ. Δεν είναι σε χαμηλό τέμπο. Τσεγκαρέ. Σταυρωτές, ένα jump shoot. Εγώ θα περιλευθερωθεί επαρκώς για να στάρει. Είναι άκρο, φροντίζει το rebound. Κούτης. Για να κλέψει ο Τάι, ανάποδο λέει απ' είναι άστοχος. Κούτης, Τάι θα πάρει το αμυντικό rebound, θέλει να τρέξει. Στο άμεσο zoom, 3-1-2 ενός. Τρέχει τόσο γρήγορο Τάι που είναι 1-1-2 ενός και καλά του και φάουλ. Πού έχει ρωτήσει το βράδυ. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Yeah.
τρέχει, να παίρνει το rebound στον καρέ. Για να βάλει την καλάθι, υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα. Προβλημάτως, δηλαδή φορά το φάουλ. Βολές, διαμάντες τρέχει μέρος δεύτερο λοιπόν. Στο μικρό χρονικό διάστημα. Άστρομος ο Σαγκάρης του πρώτου. Και το βιζόμενο φορά αυτά από παίκτες και από... Ξέρετε. Άστρομος δεύτερη, μία στις δύο. 35-43 διαφορά. Εκτιμέου στους 8. Συνελέγγυσε την παραφορά. Γιατί ο Λικούδης κόπηκε καθαρά από τον Σαγκαρέ. Χάρη το φάουλ με αυτόν όμως. Στην προσπάθεια που πήρε εκ νέου, αυτό λέγεται θράσος. Και αυτό λέγεται επίσης Λικούδης στις βολές. 40. Μικρή διακοπή. Πάμε λίγο. Να διευθυνθεί κάτι που τρέχει με τη γραμματεία. Όσον αφορά το σκορ, αν μπορώ να καταλάβω σωστά. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα μετά από μια οδηγόλεπτη διαφωνία. Για το σκορ είχε μπει ένα καλάθι στο Σαγκαρέ, το οποίο δεν υπήρχε. 35-45 ήταν το σκορ, τώρα έχει 35-43 και τώρα 36-43 με την εύσυχη βολή του Ρικούδη και 37-43 με την δεύτερη εύσυχη βολή του Ρικούδη. Anyways, τώρα θα πάρει την μπάλα σε Άι. Πάρει και το σκρίνι από τον Σαγκαρέ. Να κάψω την άσκη από το καρακόσμιο με το νούμερο 0. Εκεί στο rebound. Λιμάτος γίνεται και έκλειψε, αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει το καρακόσμιο με το νούμερο 0. Λιμάτος, δεν με αφορά. Ο Οδόπλος για 3 μετά από προσκλήσεις, για πάσα είναι άστοχος. Rebound. Από το Χρυστοφίδη. Δεν θυμάσαι κανένα κόσμο με το νούμερο 7. Για 3 από το Χρυστοφίδη. Είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Δεν καταφέρει να αφήσει μπάλα στο καράφι. Και αι, τι πήγε να γίνει εκεί πέρα. Και αι, δεν φορά. Το καρέ. Γύρισε πίσω στο baseline. Είναι άστοχος. Μικρό ριμπάνω του Γερολυμάτο. Ο Ρόβλος. Στην γωνία της στο πραγματικό θα πάρει την πάσα. Θα γυρίσει. Μπήκε το καλάθι.
αλλά δεν μετράει, σύμφωνα με το ρεφ. Παρόλο που έχει κρυφτεί στον Καραγκόστα με το νούμερο 7. Τρίτη περίπτωση. Τρίτη περίπτωση. Στην παραφορά, στο για 3 σημερινή, έχοντα την ελεύθερη με τα μπλόμπ, ο είναι άσχο. Φτιάχνει το rebound. Θέλει να τρέξει, ανοίγει το γήπεδο 2-1-2-2. Για να δούμε. Θα δώσει μέχρι μέσα, απέναντι στον πρώτο δικό του τύπο, ο οποίο παίρνει ο Φραγκή. Θα αφήσει πάνω στο καλάθι. Ένα ακόμα κόμμα στο κόμμα και το δεν κάνει στη Άιρ. Και δύο ακόμα πόντι στο ενεργητικό σακούρι εντό εισαγωγικών. Τον σπάσε σε 37-45. Δεν φορά στο 8. Φραγκή. Κοινωνίδη στα 10. Ψάχνει τρίπλα υπέρ deflection. Η βάλα θα πάει όμω στο Φραγκή. Θα γυρίσει απέναντι στο Στιάι, ο οποίο θα πάρει το rebound. Τον άσπρο στο Φραγκή. Πάει μόνος μέχρι μέσα, coast to coast, ένα ακόμα από το Χρυσταφύρι αυτή τη φορά. Πολλές μαθητικές ενέργειες, κυρίως από το Στεάι, αλλά όχι μόνο όπως αποδεικνύεται. Διαφορά στους 10 πόντους. Ο Βοντόβλος. Στην πάσα γερονιμάτος. Γυρίσει. Γυρίσει. Ρεξιμού είναι άστοχος στο γερονιμάτος, επιθετικό rebound. Είναι έστοχος τελικά, απέναντι σε δύο αντιπάλους. Ο Κλόν Γκλάς με τα πολλά. 39-47. Τζάι. Μέση γύρω στο τώρα την μπάλα από το Χρυστοφίλη σου πια. Τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό την μπάλα στο γερολιμάτο. Μοδόπουλος. Τώρα πρέπει να είναι κέντρο στα 10-15. Σε συμπάσια δείτε εκεί πήρε ο Σιμενίδης. Σιμενίδης γυρίζει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι έστοχος και πάλι. Έλα, έλα, 47. Διαφορά τους 15 στους 6. Είναι μικρός σε 4-0 με τους 86ers. Τη βάζετε διπλή αλλαγή για την Manchester και κρατεί την μπάλα στη γωνία ο Καραγκόστας, έκανε μια προσπίση, τώρα θα πάρει την μπάλα στο Άρη. Στα 7, γύρω από το τρίποντο, ζητάει στη γωνία ο Χρυστοφίδης και παίρνει και λογικά θα σουτάρει. Τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος, τη λένε και ο χρόνος σου για 3 πράγματι, είναι έστοχος, μία ακόμα επίθεση. Λειτουργήσε, βρέθηκε ελεύθερος παίκτης στην λήξη του χρόνου και ευστόχησε. Ο Χρυστοφίδης σε 9 φορά. Ο Βαδόπουλος αναφέρει το σήμα τη διαφορά γιατί μετράει στα μεταξύ της παιχνίδια. Παίρνει τη φλέξιο με το πόδι του Χρυστοφίδη. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Ο Γιάννης. Και μπορείτε να περάσουν εντός. Καρακώστας με το νούμερο 7 και 0 αντίστοιχα που ήταν εκτός. Ο Βαδόπουλος σε παραφορά. Σημειονίδης. Πάλι ο Παπαδόπουλος κάνει την κίνηση του γερονιμάτο. Πριν πάρει το σκρίνι θα πάει από την δεξιά πτέρυγα. Θα συγκρατήσει την μπάλα με τα πολλά. Οκ, πώς μπήκε αυτό το καλάθι. Πολύ περίεργο. Από τον Παπαδόπουλο, παρ' όλα αυτά, δύο πόντι είναι δύο πόντι, το είπαμε προηγουμένως. 43-50. Χρυστοφίδης μέχρι μέσα, λέει ο Τραγκόφης, το νούμερο 7, στον πάγκο. Ο Παπαδόπουλος τον επιτηρεί. Πέρασε. Χρυστοφίδης θα δώσει Μπορεί να πεις ότι αφήσει το φάουλ για δύο βολές. Όλοι που έχει κρυφθεί στο γερμανικό του και είναι το τρίτο. Άκομος. Στην πρώτη μονή ο Μπρίβης. Μπράβο που είναι ο φλάχος του Ρελόφου από τον πάγκο. Νομίζω ότι θα μπει μέσα με την αναπήδηση. 3-1 λοιπόν τα μονικά. Έτσι όμως στη δεύτερη ο Μπουρούδης. Θα πει 3 με την αναπήδηση. Σιγανίδης, στη μέσα είναι άστοχος. Στιάει το rebound. Υπάρχει φάουλ από τον Σιγανίδη. Και στα αλλαγή ο η θέση του Βαρδάκας. Θα κατέφερνει πάρα πολλά λεπτά. Γιάννης. Γιάννης πάει μόνος που μέχρι μέσα πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα. Δεν πήγε. Στον 21 στον Ρούδι ένα jump shoot. Το Βαρδάκα είναι άστοχο. Υπάρχει ένα ακόμα σκήρυγμα. Τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Παπαδόπουλος. Κυλάει ο χρόνος, Φραγκής.
μόνος μέχρι μέσα, πρέπει να μετά από δύο θα πείσει την μπάλα στο καλάθι. Παραλίγο το καλάθι και φάουλ. Θα αρκεστεί σε δύο ακόμα βολές παραγγείς. Αυτό στις 15 για 86ers και 8 στις 14 αντίστοιχα για Manchester United. Οι βολές. Τα τρία είναι πέντε χαρμένοι. Μέσα στο 24, μία στις δύο. 44-51. Επτά υπό την διαφορά. Ρεάι, σε πια τρεις παλιδιάνι στα 17 δευτερόλεπτα είναι άσχο θέρμπολ. Αρχιμά έχει τον υπάρχον, βγάλει την εικόνα του το γερολυμάτο. Σημερίδης. Λυμάτος στα 18. Παπαδόπουλος, σε πια τρεις, έχει πάρει και ένα πιο τρελό, είναι άσχο θέρμπολ. Ρεάι, τον rebound. Για να δούμε. Πέρασαν από το ποδίο, θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πράγματι, τον Παπαδόπουλο. Φάουλ για δύο βολές. Άσχομαι δεύτερη φέρα. Κουτούλης. Για τρεις, θα το πάρει, είναι άστοχος. Βέβαια στο rebound. Φέρα και πάλι. Και πάλι μόνος του μέχρι μέσα, τρομακτική προσπάθεια, ένα ακόμα goal στην εύκολο. 44-54. Βγάζει ο Θεάη. Και δεν υπολογίζει τίποτα. Δεν συμπαζεύεται. Φιλονίδης. Θα γίνει ένα jump shot, είναι άστοχος. Αντικό rebound. Από τον Μπρούδη. Θέλει να σηκώνει από τον Ζάι. Για τρεις βαρδάκες θα το πάρει, είναι άστοχος. Παπαδόπουλος, rebound. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Manchester. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο, θα βγάλει μια πάσα παίκτη προς το φαγητό. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει αυτός. Μπρούδης. Συγκρατήσετε, Άι, μέχρι μέσα φοράζει ο Καραγκώστας. Καλό πας στην Τζέιλη, έρχεται ελεύθερος. Πάρει ένα σουτάκι, είναι έρχεται. Στις 12 οι 86ers. Κάρφας αυτό, άι, προφανώς μετράει. Αν γινόταν αυτό στο παιχνίδι, θα σίγουρα στο top 10 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Είναι το πρόβλημα. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει στο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bleu. Μετά το time out του Carlsen Keys, προφανώς. Εγώ μέχρι μέσα, ο Καραγκώστας είναι άστοχος, παρακολουθητικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Κίνηση ο Σιμενίδης, θα πάρει την μπάλα. Ο Κώστας τώρα θα πάρει την μπάλα, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες με μια προσποίηση. Αρνητικό rebound από τον Μπαρτάκα. Μπορείτε να σπάγει το coast coast ο Γιώργος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πέρασε στο Χαλιδιάδη. Έτσι το πώς. 44-58, Σιμενίδης. Αφήσει πάλι στο καλάθι, άστοχο το ίδιο επιθετικό rebound. Θα αφήσει και πάλι πάλι στο καλάθι. Απέναντι στο Χριστοφίδη, αυτή τη φορά θα πει το καλάθι. Δεν σπάτει λέξεις καλά, anyway. Καραγκώστας. Κάνει μια μικρή βόλτα στη baseline, Μπουρούδης. Θα έχουν γίνει αυτό, δεν μπορεί το καλάθι. Αργείς. Αργείς. Πάει μόνος μέχρι μέσα μετά από μια προσπίση, πέρασε το προσωπικό του δίπολο, Μπαλαγιάννη. Και το δεύτερο παίκτη που ήρθε πάνω του. Ας το κέντρο του Μπαρδάκα. Την διαφορά εκτός στους 10 πόντους. 48-58. Να ζάμψουν airball. Το Χριστοφίδη. Παραγκώστας με το νούμερο 3. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος. Δεν παίρνει το τρίπο τον Παπαδογιάννης. Πέρασε το αυτό. Θα φύγει πάνω καλά. Είναι άστοχος. Αν δεν πάω. Αν δεν μπορούν μία φορά στους παίκτες. Ας μάτσεστε. Και παθήσει γκάζι ο Μπορούτης. Πρώτης, στη γωνία ο Χρυσμιάδης σου για τρεις έξαρφανες κάτω από τον πάλι. Δεν έχει κάτι ευκάλα από τον
Πάρτηκε, αρχίβαλε, εντάξει, ο Χωρίδης. Ερμιάδης, έχει το coast to coast, αφήστε πάρα στο καλά, θεάστοχος. Αμυντικό rebound από τον Βαρδάκα. Καραγωγούν από πάρα πολύ μακριά που δεν τους παίρνονται απλώς για να παρθούν. 48-61 λοιπόν, διαφορά στους 13 πόντους πέρα της Manchester. Καταφέρει να χτίσει μια διαφορά αξιοσημείωτη που είναι δύσκολο να την παραβλέψει κανείς. Παρ' όλα αυτά είμαστε στο πρώτο παιχνίδι, τίποτα δεν έχει κρυφτεί ακόμα. Με μόλις 7 παίκτες οι Sixers έχουν ξεκινήσει με 6, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση. Η πρώτη αγωγή είναι για τους παίκτες της Manchester, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 13 πόντους. Πάρει τα σκέντρα στον Καρίνα, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκμεού. Ο Καρακόζος, με 27 είναι άστοχος του τάμπτου που πήρε το ύψος στην αρχή των βολών. Περίπου χαρισμιάδη στο rebound και βάζει και την επίδεση. Πάρει τα σκέντρα από τον Τσιμονίδη, πάει μόνος του πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, χαρισμιάδης, καλά και φάουλ. Που έχει χειροδίσει το νούμερο 0. Είναι πρόστας με το νούμερο 0. Προφανώς, στο μήνος. Μιάζει στην πολύ, είναι άσχημο, δεν θα έρθει το έντονο τρίποντο. Αμυντικό ριμπάνω τον Σαγκαρέ. Καρακό στο νούμερο 7. Σαγκαρέ. Έχει σαν τρέιλερ μέχρι μέσα. Πάρει σφύριγμα. Θα πάρει τώρα από τον Καρέ. Γιάι. Γιάι πάει για τον Eurostep. Μόνος του βοηθεί στην πάρα του. Καλά για μία ακόμα φορά. 63. Λογής. Λογής μέχρι μέσα. Κάνει σε πάρα πολύ τα πλήτια χώρα. Πάει με ταμπλό. Είναι άστοχος όμως ο Καρέ το rebound. Καρακώστας. Κώστας, Γιάννης, Σαγκαρέ, στα 8 δευτερόλεπτα, πέρασε ένα μέσα από 2, θα αφήσει την πρώτη φορά, είναι έτοιμος και αυτός, διαφορά στους 15, βγαίνει πάρα πολύ, δεν θυμίζει ντέρμπι, εδώ και αρκετή ώρα. Ο Δόμπλος μέχρι μέσα είναι άγνωστο, ένας από τους δύο παίκτες σε ναράνι κοντά της Τουρκίας, ο Θεάι. Πέρας ο Καρισμιάδη, ο πιο γρήγορος θα αφήσει την μπάλα στο Σαγκαρέ, ο οποίος... Οπα, τι πήγε να γίνει, αν είναι δυνατόν. Τι βάση, θα έμπαινε στο νούμερο 1. Ένα κατάφερε να καρφώσει μπάλα στο Σαγκαρέ, ο οποίος θα αργήσει σε δύο βολές. Άσο τον δεύτερο στον Καρέ, υπάρχει ζητή κόρη πάνω του Θεάη και ένα ακόμα φάουλ για τον Βαλέξη. Νούμερο 9 συμπαρά με τον Ντρέφ. Στον διαβολημάτο. Θα την πρώτη. 3-1 θα μπορεί να πάρει στην τέταρτη περίοδο, μόλις στα 2 αγωνιστικά λεπτά.
Μιτσέλ. Αστοχός. Δεύτερη υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Για τρεις Καρακόσμος είναι έτσι το πώς. Με το νούμερο του Άσκεάι. Δεν έβαλε δύο πόντους. Καρακόσμος βάζει τρεις. Και μου πήρε την μπάλα από το επιθετικό rebound. Κοίταξε το αυτό. Παπακόπουλος. Πέρα σκρίνει από το γερολιμάτο. Ωραία, έχει πολύ σκληρά να πιέσει τον Παπακόπουλο. Για τρεις θα το πάρει, πολύ δύσκολο είναι άστοχος ο Σιμεωνίδης. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα αλλά όχι και την κατοχή. Ο Καρακόσμος με το νούμερο 3, τώρα με το νούμερο 7. Συγκίνησε ο Στεάι, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χάρης με άδειες ένα ακόμα φάουλ. Time out που έχουν καλέσει και πάλι οι Sixers επιτρέπουν σε πολύ λίγο. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ για οι Sixers σε μόλις 2,5. Και ένα δευτερόλεπτο έξτρα. Αγωνιστικά λεπτά. Η τεχνικά και η παιδού κινείται μαζί μας. Στροφή λοιπόν, στην Ζώνη Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει νέο το παιχνίδι. Το έχουμε πολλές φορές από πρέπει να βρω ένα άλλο κάτι φρέιζι. Αλήθεια είναι, παρ' όλα αυτά είχαμε βρει στο σημείο στο οποίο ο Θεάι εκτελεί πολλές. Θα πάμε μετά ένα μαθητικό rebound. Στην κάμερα, όλα καλά. Άσχος και πάλι στην πρώτη μόνη ο Θεάι. Από κάτω θα Άγινε, θα ήθελα να διαβάσω το μαθαίκι. Έχει το μαθαίκι, μία στις δύο, στις 19 πόντους διαφορά. Μοιάζει. Μοιάζει. Θα μέσα πολύ ωραία spin move, θα συγκρατήσει την μπάλα ο ίδιος από το δικό rebound, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι, απέναντι στην πολύ κοσμή. Ρωτήτα τον κοκκίνον, λέει δύο κότσιοι, by the way. Νερό με φωτιά. Το φίδις σταμάτησε την τρίπλα, είχαμε γελάει τον πήρα την τρίποντο. Άλλαξε με τον Μπρούδι, είχα να πάει. Πάσα. Ο Γιάννης. Έχει... Μοιάζεται και τα κρατήσει αυτός. Για τρεις είναι άστοχο. Τον Μπρούδι. Προβλημάτος, πάσα. Παρακώστα. Βόμπλος μέχρι μέσα, ήταν πιο γρήγορος από τον προσπαθό του κύπαλο. Μπορούνται. Πάει για να κλέψει την μπάλα από τον πρόσπαθο δεν κατάφερε. Ζάι στην κρατή, διαφορά στις 15. Ζάι. Για τρεις από τον βρεθεί ελεύθερος ο Χριστοφίδης και πάλι εύστοχος. Παπαδόπουλος. Για τρεις, όχι πάρει προσωπικά. Πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στο τσομένο χέρι της ΤΕΑ, είναι άστοχος. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι έπειτα από το επιθετικό rebound του γερολήματος. Κώστας με το νούμερο 7, μια μακρινή πάσα, Τάι συγκρατεί. Κώστας με πάλι στο νούμερο 7. Αντίτσα, αλλά δεν πήρε ο Χρυσοφίδης στη γωνία. Ο Γιάννης, ένα side step για 3. Το side step παραμείνει παραπορεμένο εντός εισαγωγικών και υπάρχει στιγμή. Ο! Ο! Όλα καλά. Πάλι καλά που έχουμε τους ψηρές. Γιώργος με αναφορά λοιπόν, χαρίς μια άδειση. Μια άδειση. Πρέπει να σκρίνει από το γερολυμάτο που είναι μόνος μέχρι μέσα ανάμεσα από δύο. Θα κερδίσει. Πάλι για δύο βολές. Τον Μπουρούτη. Λέω κάτι με τα άλλα. Αυτό είναι δικά μας. Βλέπω ότι στα άλλα δύο διαμερίσεις. Στο 100% πάλι γυρίζει κάτι Ανάμεσα σε δύο παίκτες, κερδίσει δύο ακόμα βολές. Καλά να μιλήσω, εγώ. Για να λάβω το τέξι.
δηλαδή αυτό δεν είναι κανένα πόσο φιλιάρικο. Αλλά δεν είναι μια ζωή, είναι τώρα με αυτό τρέχω. Αυτό το βράδυ πάρει ο πολύ ωραίος Χριστιανίδης. 10 στις 20 και 10 στις 12 για τις 20 του Manchester United αντίστοιχα οι πολλές. Σαγκαρέστη την επαναφορά, τώρα θα πάρει την μπάλα. Στο φίδις. 38-72 διαφορά στις 14. Για να δούμε αν μπορέσουν να μειώσουν οι Sixers, γιατί παίζει και η διαφορά ρόλο. Τι έγινε μόλις τώρα. Και ακόμα το κάνω πρόσθες. Είναι πάρα πολύ περίεργο μπάλα. 58-74. Παίρνει τα σκράτη του Γερονμάντο. Παρακολουθεί το νούμερο 3. Σουτζιά 3 μαρκαρισμένο. Αυτό σημαίνει μια άσχολη θετικό rebound. Από τον Γερονμάντο. Που ήρθε όπως θα μπορούσε να πει ότι ήταν πάσα. Στην πάρα το καλάθι. Και φάουλ από τον Χαριζιάντη. Συν μια βολή. Για το Στεάι. 58-74.40 ακόμα για τη λύση της 4ης περίοδου. Σπάσα Καρακώθας, νούμερο 7. Για 3 θα το πάρει και πάλι ο Χρυσοφίδης είναι άστοχος όμως. Σχετικό rebound, επειδή ελεύθερος, αλλά βήματα. Από τον Παρδακά. Εντάξει, θα δώσες. Εντάξει, θα δώσες. 15-16 το μεγάλο. Τελείς by Betson, μεταξύ του Μαρμπίσο και Ελλάς by Βερμπέν. Σε Άι. Και ένα πολύ ωραίο teamwork. Καν πάρει την μπάλα στο Χριστοφίδης. Δεν πήγε πολύ μπάλα και ο Χρήκης ανάμεσα. Και ο Χρήκης κάνει αντιαθλητικό τώρα φάουλ. Συνεπώς δύο βολές συν κατοχή για τη Μάντσεστερ. Άστοχος στην πρώτη μεταφραγός στην νούμερο 3. Άστοχος στην δεύτερη. Συμφωνώ το αντιαθλητικό φάουλ ήταν Στόνφορντ και όχι από το εκεί. Θα προβοσδίσει αν είναι σημαντικά. Εγώ δύο βολές στην κατοχή. Για τις 6 έτσι. Μοδόντρος τώρα. Παρακώστας. Στα 6 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα στο σπάτι στον ένα. Είναι άστοχος ο Χρυσοφίδης στον rebound. Ζήτησε και ζητάει ακόμα. Καρακώστας τώρα θα πάρει το νούμερο 7. Θα μόνο στην μέσα είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν επιθετικό rebound στο AI και δύο ακόμα πόντι από τον ψηλό. Σμάντσεστερ. Για τρεις παπαδόμενες με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη στη βάση της εμφάνης. Στο πρόξιμο της μπάλας θα πάει στο Ζαγκαρέ όμως. Στο Βίλης. Ωραίος και λίγο με τα πόδια του. Για να βγει ένα high-low δεν θα βγει από το Ζαγκαρέ με το Θεάι. Ο δεύτερος το στόχισε. Αλλά ο πρώτος θα πάρει το πληθυντικό λοιπόν. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λευναία ίδρα η Manchester United. Από το 25 περίπου και μετά. Κινητοποίηση εντός εισαγωγικών. Μπασκετικά ένα παίκτη, συγχαίνει άλλος. Αφήσει την πάρα στο καλάθι, ωραία κίνηση. Ιδιαίτερος τρόπος εκτέλεσης από τον Λεωνίδη. 61-81, Ζαγκαρέ. Ζαγκαρέ, τα βρωτή πάει μόνος μέχρι μέσα, παίρνει το βραχή. Έχει το φως. Σύντα 1-83. Ο Δόμπλος.
Στον Χριστοφίδη. Για τρεις από πολύ μακριά σημερινή κάσπος. Και ρινωμάτως έλεγε εκεί πέρα. Θα λέει τίποτα πάλι το ρημάτο, αλλά δεν κατάφερε μια μακρινή πάσα. Κέντρο από τον Χριστοφίδη. Πάσα λέει ο Καρακώστας. Και δείχνει σημαντικά. Κάνε την αριστερή φτέρυγα. Πάρτε time φωνάζει ο Καρακώστας στον πάγκο. Καρακώστας με το νούμερο 3 πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ρινωμάτως το επιθετικό rebound, έχει κλειστεί από 2. Πάλι Καρακώστας. Αγγίζει τώρα. Φέρνει στο Σαγκαρέ. Γερολυμάτος με νέσο σπιάι θα γυρίσει. Είναι εύστοχος τελικά. Και time out έχει καλέσει ο Καρακώστας με το νούμερο 7. Ο αρχηγός της Manchester. Στους 20 πόντους στην διαφορά 2-22 για τη λήξη. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι ίδιοι Sixers. Αν μπορούν να ρίξουν κάπως την διαφορά ή αν η Manchester United μπορεί να συγκρατήσει και να αυξήσει τη διαφορά στην ουσία με ευτυχή νίκη για το πρώτο παιχνίδι μεταξύ της σειράς για τη Sixers και Manchester United. Επιστροφή λοιπόν στην Sony Carina, είμαστε ακόμαστε πρώτον πυλών για την Grand Stein στην πρώτη αναμέτρηση τη Sony Carina απόψε, 14ου, έχει καλοκαιριάσει σιγά σιγά. Στο βίντεο σου. Για τρεις θα το πάει ο Μπρούδης, σιγά μην δεν το έπαιρνε. Άστοχος, μετά από αναπήρξη, το αναπήρξη και βγήκε και αναπήρξε και δεν μπήκε μέσα. Ο Δόπλος. Ο Δόπλος. Μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχος. Σοβίδης, για τρεις από τους δοκιά ελεύθερες είναι άστοχος. Καραγώσεις το rebound. Στα 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Δόμπλος για να βάλει μια πάση στο γερονομά του, πάρει τη φλέξη ώστε ΑΗ γρήγορος πάει μόνος μέχρι μέσα. Απίστευτη φάση θα καρφώσει. Επιτέλους ήρθε και το κάρφωμα. Χαιρετίσματα στο top 10 λοιπόν από το ΣΤΕΑΗ. Καρακώστας με το νούμερο 0 τώρα περνάει εντός στη ΑΗ. High fives με όποιον υπάρχει στον πάγκο. 65-65. Πάσα. Ερωλυμάτως ένα jump shoot είναι εύστοχος. Όταν θα το κάνω, θέλω να λίγο καλό ρεσί. Παίρνω όλο το νούμερο 7. Ερωλυμάτως με το νούμερο 3 αντίπαλο. Μέσα είναι άστοχος. Δείξε ο Σμενίδης δεν πήρε στην πρώτη φάση, θα βάλει στη δεύτερη. Από το γερολυμάτο ήταν εκεί πέρα. Παραμόνευε και έγινε στην πρώτη. Πάει μέχρι μέσα, πήγε να βγει μια ακόμα υπέροχη φάση. Δεν θα βγει. Θα βγει στην πρώτη λόγω να τα αλλάξει. Παπαδόπουλος. Και στην πάσα γερολυμάτο. Θα το κάνεις τότε. Για να γίνει αλλαγή στο κοινό και στο κούλ. Όχι, λάθος ερώτηση με το κοινό που θα πάνω. Άσχετα που είναι. Γερολυμάτος, άστοχος στην δεύτερη, πάει ήδη στο σκορ, μπορεί να το πήρε. Πήγε εκεί που ήταν η μπάλα και η μπάλα εκεί που ήταν αυτός. Για τρεις Παπαδόπουλος από το παιδί, ελεύθερος είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, Καρακώστας με το νούμερο 7. Για τρεις θα το πάρει, έχω τελείως και ελεύθερος είναι άστοχος. Παπαδόπουλος στο rebound. Παπαδόπουλος. Στα 18, δεν πέρασε το δύο, σε για τρεις θα το πάρει, έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Ο Καρακώστας με το νούμερο 3. Μπορούμες. Μπορούμες θα κλαφεί η μπάλα. Εμάς δηλαδή πρέπει σαν τρίτο, κάνουμε καινούργια συμβόλαια για όλα τα κίνητα. Για να προσθέτουμε τα κίνητα. Σε βίδεις με παραφορά. 7,3 όλα για τη Manchester. Στην φάση θα η μπάλα πέρασε τώρα. Άμα δες στο κολογράφο. Δεν γυρίσε ο χρόνος, δεν ακούμπησε η μπάλα πιθανά. Κόφτε μου. Αλλά για καρχής, 7,3 για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι ίδιοι Sixers. Τώρα θα πάρει πάλι χρόνος σας. 6. Περισσόν από 2. Αγώνος του για το Κόουσιν. Κόουσιν είναι εύστοχος, αλλάζοντας. Κατέντηση πολύ ωραία. Κίνηση 2,2, έχει βρεθεί ελεύθερος. Για να δούμε, Σαγκαρέ. Ένα ακόμα κάρφωμα! Κοιτάξτε τι κάνει ο Φράι! Ο
ακόμα κάνουμε ένα buzzer beater το Kirasaki στην πάρα πολύ όμορφη τούρτα που έχουν χτίσει. Η Manchester United πήκτες της Manchester United 69-87 λοιπόν. Τελικό σκορ στους 18 πόντους διαφορά στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ της σειράς. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Πάτησαν γκάζι. Κάπου εδώ πέρα του Γιάννης που μετάζει όσοι συνεργάστηκαν για να έχει το οξυστικό υλικό. Να είστε όλοι καλά, να βρείτε τέλεια. Γεια σας.